Είναι χιλιάδες ιδιοκτήτες οχημάτων οι οποίοι θα λάβουν το επόμενο διάστημα τα ραβασάκια με τα νέα τέλη κυκλοφορίας που θα κληθούν να πληρώσουν. Η αλλαγή έγκυται στο γεγονός ότι τα νέα τέλη θα υπολογίζονται πλέον με βάση τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα του οχήματος και όχι με τον κυβισμό του. Άρα, όποιος έχει πιο παλιάς τεχνολογίες αυτοκίνητο θα επιβαρύνεται περισσότερο. Ας δώσουμε κάποια ωφέλη στον κόσμο να πάρει πιο καινούργια αυτοκίνητα τότε. Τέλη κυκλοφορίας θα κληθούν να πληρώσουν για πρώτη φορά και οι ιδιοκτήτες υβριδικών αυτοκινήτων, μιας και απαλλάσσονται μόνο όσα οχήματα εκπέμπουν έως 90 γραμμάρια διοξίδιου του άνθρακα. Έως τα 100 γραμμάρια τα τέλη διαμορφώνονται στα 90 cents ανά γραμμάριο, έως τα 120-98 cents, έως τα 141 ευρώ και 20 cents, ενώ έως τα 160 γραμμάρια 1 ευρώ και 85 cents. Είναι πολύ σωστό αυτό το μέτρο, πιστεύω. Ναι, γιατί είναι πολλά παλιά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν και δεν υπάρχει λόγος να ρυπαίνονται τόσο πολύ. Στα 180 γραμμάρια τα τέλη κυκλοφορίας θα εκτοξεύονται στα 2 ευρώ και 45 cents ανά γραμμάριο. Έως τα 200 γραμμάρια με 2 ευρώ και 78 cents, έως τα 250 γραμμάρια με 3 ευρώ και 5 cents ανά γραμμάριο. Από εκεί και πάνω τα τέλη θα επιβαρύνονται με 3 ευρώ και 72 cents ανά γραμμάριο εκπομπής διοξιδίου του άνθρακα. Όμως ο νέος τρόπος υπολογισμού κρύβει και μια παγίδα. Το πανευρωπαϊκό νέο πρότυπο καταγραφής των ρήπων διοξιδίου του άνθρακα που εκπέμπει κάθε όχημα, βάσει των οποίων θα υπολογίζουν τα τέλη κυκλοφορίας, θα τεθεί σε ισχύ την 1η Σεπτεμβρίου. Ονομάζεται WLTP και θα είναι πιο αυστηρό από τα προηγούμενα καθώς θα καταγράφει αυξημένους ρήπους ανά όχημα. Αν για παράδειγμα ένα αυτοκίνητο εκπέμπει 130 γραμμάρια διοξιδίου του άνθρακα, τότε κανονικά θα πρέπει να πληρώσει 156 ευρώ. Όμως με το νέο πρότυπο υπολογισμού, το ίδιο όχημα θα εμφανίζεται να εκπέμπει 200 γραμμάρια και ο ιδιοκτήτης του θα κληθεί να πληρώσει 556 ευρώ. 400 ευρώ περισσότερα δηλαδή. Αρκεί να είναι δίκαια μοιρασμένα, δηλαδή όχι να φτάσουμε σε ένα σημείο που το τελείως καινούργιο αυτοκίνητο να πληρώνει απολύτως τίποτα. Το Οικονομικό Επιτελείο Προσανατολής δεν εφαρμόσει μια προσαρμογή της κλίμακας υπολογισμού των τελών, ώστε να μην υπάρξει ουσιαστική επιβάρυνση.